Με το συμβολικό αποκλεισμό των κόμβων σπηλίου και επανόρμου επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, απάντησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου στην επίμαχη κοινή υπουργική απόφαση για τους βοσκοτόπους που προκαλεί νέα αιμορραγία στο εισόδημά τους. Ο Γιώργος Βενιεράκης καλεί το Υπουργείο σε διάλογο από μηδενικής βάσης, ενώ ο Γρήλος Παπαδάκης εξασφάλισε από τον Υφυπουργό Σίμω Κεδίκογλου τη δέσμευση ότι το θέμα θα τεθεί σε έκτακτη σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κόστος παραγωγής έχει φτάξει τέτοια ύψη που είναι απαγορευτικό για να παράξουμε οποιοδήποτε προϊόν. Θέλουμε λοιπόν η πολιτεία να δούμε τα θέματα, να τα λύσουμε όσο μπορούμε, να έχουμε και εμείς βιωσιμότητα. Ο κόσμος πλέον έχει φτάξει στο χείλος του γκρεμού. Δεν αντέχει άλλο. Αυτός ο σοφός λοιπόν που εκατέβασε αυτή την ιδέα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χαντακώσει τη νεολαία μας, να ερημώσουν κάποια στιγμή τα χωριά, να ερημώσει η Ήπεθρος, πρέπει να τον κάνουμε ανάγαλμα. Είναι ο μεγαλύτερος σοφός του πλανήτη. Η νέα κοία οδηγεί κυρίως τους νέους παραγωγούς σε οικονομικό μαρασμό, καθώς αν εφαρμοστεί ένας κτηνοτρόφος με 250 αρνιά κάτω του έτους, για παράδειγμα, θα πάρει επιδότηση περίπου 1.500 ευρώ, ενώ με βάση την περισσινή κοία θα έπαιρνε περίπου 10 έως 12.000 ευρώ. Δεν φτάνουν να καλύψουμε ούτε τους φόρους μας, τις υποχρεώσεις μας, τα ασφάλειά μας, τίποτα. Χρειάζεται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται να ανταπεξέλθει κανείς. Θα αναγκαστούν όλοι να αφήσουν τον τόπο τον, να μειώσουν το κουπάδι τον, να φύγουν από το αμέρι τον. Εάν δεν βάλουν κάτι παραπάνω να αλλάξει το τέτοιο, δεν μπορώ να συνεχίσω και θα γυρίσω άλλη δουλειά. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, κτηνοτρόφοι με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία από το Παγκρίτιο προς το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας την παρέμβαση του Σταύρου Αρναουτάκη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μια προειδοποίηση ήρθαμε να κάνουμε. Θα δώσουμε ένα ψήφισμα πάνω στον Περιφερειάρχη και θα περιμένουμε απάντηση σε 10 μέρες. Εάν δεν μας απαντήσουν σε 10 μέρες, έχουμε μια πληροφορία που θα κατέβει και ο Υπουργός, θα του κάνουμε, δεν ξέρω αν του κάνουμε υποδοχή όταν θα έρθει. Τον παρακαλούμε εντός εισαγωγικών, θα το πω αυτό, να κάτσει με σύνεση και ψυχραιμία, να σκύψει τα προβλήματά μας, να τα μελετήσει και να τα λύσει. Γιατί αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, θα χαθεί και η οικονομία της Ελλάδας. Το πιο βασικό είναι ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, σε σχέση με πέρυσι, έχει ανέβει 40 με 50% πάνω. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επομιστεί ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Οι κτηνοτρόφοι του νησιού διαμηνύουν πως αν δεν κάνει πίσω το Υπουργείο, τότε το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού θα είναι στην Αθήνα.